δημοφιλέστερους ελληνικούς προορισμούς αναδεικνύονται και το φετινό καλοκαίρι τα Χανιά. Αυξημένος είναι ο αριθμός των αφίξεων ξένων επισκεπτών, ενώ αντίστοιχα μεγάλος είναι και ο αριθμός των Ελλήνων που επιλέγουν να περάσουν τις διακοπές τους στην πόλη των Γιασεμιών. Έχει πάρα πολύ κόσμο και έχει πολύ νεανικό τουρισμό. Αυτό είναι ευχάριστο και καλό. Βέβαια όμως υπάρχει και μια άλλη παράμετρος, ότι το λίπος πλέον που είχαν οι Έλληνες έχει στερέψει. Οπότε αυτοί που έρχονται, που είναι περισσότερο νέοι και βασίζονται στους παππούδες, στους γιαγιάδες, στους γονείς τους, έρχονται με μειωμένα έξοδα, μάλλον με μειωμένο πορτοφόρι, γνωρίζοντας βέβαια πολύ καλά ότι τα Χανιά είναι για όλα τα βαλάντια. Πολύ ωραίες παραλίες, ωραίο φαγητό και το παραδοσιακό το συνδυάζει τέλεια. Είναι πάρα πολύ ωραία. Έχουν τα Χανιά κάποια στοιχεία που τα καθιστούν ξεχωριστό σαν προορισμό? Είναι μια πολύ όμορφη πόλη. Έχει το παλιό κομμάτι που είναι από τα πιο γραφικά της Ελλάδας. Συνδυάζει πάρα πολλά. Είναι για τους τουρίστες, είναι ένας ιδανικός προορισμός. Πώς σας φαίνεται η Κρήτη σαν προορισμό? Χαρά, πολύ καλά, πολύ ωραία. Έτσι, η αύξηση της τουριστικής κίνησης δεν συνοδεύεται και από αύξηση των κερδών για τις τουριστικές επιχειρήσεις. Κύκλοι του τουρισμού διατηρούν επιφυλάξεις για τη θετική αποτίμηση της σεζόν, υποστηρίζοντας ότι οι δαπάνες, κυρίως των Ελλήνων επισκεπτών, είναι εξαιρετικά περιορισμένες. Έρχονται, προσπαθούν να μείνουν σε φιλικά σπίτια, δεν πάνε σε μεγάλα ξενοδοχεία και βέβαια κάνουν το καινούρια μόδα του Airbnb. Παραδοσιακές ξένες αγορές όπως είναι η Σκανδιναβία αλλά και το Ηνωμένο Βασίλειο συνεχίζουν να διατηρούν ένα μεγάλο μερίδιο στην τουριστική αγορά των Χανίων. Η παλιά πόλη των Χανίων μου αρέσει πολύ, όπως σε πολλούς ανθρώπους. Η Κρήτη είναι υπέροχη και τα Χανιά είναι ένα πανέμορφο μέρος να βρίσκεσαι και να ανακαλύψεις. Οι άνθρωποι είναι χαμογελαστοί. Αυτό που μπορούμε να βρούμε είναι όμορφα πράγματα. Στον Αύγουστο, ωστόσο, κατεξοχήν μήνα των διακοπών για τους Έλληνες, εναποθέτουν τις ελπίδες τους οι τουριστικοί επιχειρηματίες που επιπλέον προσδοκούν παράταση της τουριστικής σεζόν.